Θετική στον κορονοϊό εντοπίστηκε εργαζόμενη στο τμήμα καθαριότητας του Δήμου Καβάλας. Η συγκεκριμένη εργαζόμενη έπιασε δουλειά στο γραφείο της υπηρεσίας καθαριότητας πριν από λίγες ημέρες και μέσω της κοινοφελούς εργασίας. Μόλις αντιλήφθηκε τα πρώτα συμπτώματα, έκανε το τεστ και βγήκε το αποτέλεσμα θετικό. Η ιχνηλάτηση των επαφών της έχει ήδη γίνει και 10 εργαζόμενοι υποβλήθηκαν σε τεστ κορονοϊού. Για την καθαριότητα που παρουσιάστηκε την Τρίτη, είναι αυτή τη στιγμή σε καραντίνα. Μόλις μας ειδοποίησε ότι είναι βρέθηκε θετική, οι υπάλληλοι οι οποίοι ερχόταν σε επαφή μαζί της, ευτυχώς, ερχόταν στις 8 η ώρα, ήταν από την κοινοφελή εργασία, ερχόταν 8 η ώρα, άρα δεν ερχόταν σε επαφή με την αποκομιδή των απορριμμάτων. Και ήταν μόνο οι άνθρωποι που ήταν στο γραφείο, 4 άτομα. Αυτοί λοιπόν σήμερα πήγανε και όσοι ερχόταν τέλος πάντων σε επαφή μαζί της, γύρω στα 10 άτομα τελικά, πήγανε σήμερα, κάνανε εξετάσεις και μέχρι το μεσημέρι, περιμένουμε, το μεσημέρι με απόγευμα, περιμένουμε τα αποτελέσματα που θέλω να πιστεύω ότι θα είναι αρνητικά. Από νωρίς το πρωί πραγματοποιήθηκαν οι κατάλληλες απολυμάνσεις και με βάση το αυστηρό υγειονομικό πρωτόκολλο και για το τμήμα καθαριότητας του Δήμου Καβάλας. Ενώ έγιναν και κατάλληλες ιχνηλατήσεις σχετικά με το κρούσμα που βρέθηκε θετικό για το τμήμα καθαριότητας. Από εκεί και πέρα υπήρξε άριστος συντονισμός μεταξύ των κατάλληλων υγειονομικών αρχών για τον πλήρη ελέγχο συνολικότερα της κατάστασης. Εμείς ήδη στην υπηρεσία, αρχίζουμε πλέον και εφαρμόζουμε το πρόγραμμα που είχαμε και κατά την περίοδο στο lockdown, δηλαδή θα έρχονται κατά περιόδους. Είπαμε, συνοηθήκαμε την καθαριότητα, δεν θα πηγαίνουν όλοι μαζί, θα είναι κατά group, ώστε να μην υπάρχει αυτό το συγκροτησμό, και το ίδιο πράγμα θα γίνεται και στις υπηρεσίες του Δήμου. Τα πράγματα, βλέπετε, σε όλη την Ελλάδα είναι πολύ, αρχίζουν και γίνονται, δυσκολεύουν. Στο πλαίσιο των μέτρων κατά του κορονοϊού, ο Δήμαρχος Καβάλας Θεόδωρος Μουριάδης ανακοίνωσε πως ο Δήμος προσανατολίζεται στην ακύρωση του Cosmo Classical. Ενώ για την περίοδο των Χριστουγέννων τόνισε πως μάλλον δεν θα γίνουν εκδηλώσεις που μαζεύουν κόσμο. Εμείς φυσικά θα αναθεωρήσουμε και κάποια πράγματα, κάποιες εκδηλώσεις που ήταν να γίνουν. Το βλέπουμε ήδη με το Cosmo Classical που θα γινόταν. Προσανατολιζόμαστε να ακυρωθεί για να μην γίνει πλέον. Για τα Χριστούγεννα επίσης δεν θα γίνονται γιορτές όπως και εκδηλώσεις όπως άλλες χρονιές που μαζεύαν κόσμο. Θα γίνουν κάποια πράγματα για να υπάρχει μια κίνηση στην αγορά, αλλά θα είναι όμως περιορισμένα και θα δοθεί βαρύτητα στον φωτισμό της πόλης και των συνεργασιών. Κρούσμα θετικό στον κορονοϊό εντοπίστηκε και σε υπάλληλο που εργάζεται στο διοικητήριο της Καβάλας. Από την πλευρά της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας κινήθηκαν άμεσα οι προβλεπόμενες διαδικασίες. Λοιπόν, κοιτάξτε, υπάρχει ένα κρούσμα στην Περιφερειακή Ενότητα και έχουν γίνει και γίνονται όλες οι απαραίτητες ενέργειες. Κοιτάξτε, ναι, από χθες ήδη έγινε απολύμανση του έκτου ορόφου, που σήμερα έγινε απολύμανση και του τέταρτου ορόφου, γιατί η συγκεκριμένη υπάλληλος είχε κάποιες επαφές και με τα γραφεία του τέταρτου ορόφου. Από εκεί πέρα έχει έρθει ο ΕΟΔΗ, γίνεται η χνηλάτιση των στενών επαφών και νομίζω ότι σε λίγες ώρες, αύριο, θα έχουμε τα αποτελέσματα. Την ίδια ώρα, νέα μέτρα τίθενται σε ισχύ στις υπηρεσίες στο Διοικητήριο της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας. Πιο συγκεκριμένα, η ΔΟΗ Καβάλας ενημέρωσε ότι θα εξυπηρετεί τους φορολογούμενους μόνο μετά από τηλεφωνικό ραντεβού και με χρήση email. Λογικά πάμε οπωσδήποτε σε ραντεβού, ώστε να μπορέσουμε πραγματικά να μην έχουμε πάρα πολύ κόσμο στις υπηρεσίες. Η χρήση μάσκας, οι αποστάσεις και τα αντισηπτικά εξυπακούεται. Αλλά αυτό που τονίζω κατά επανάληψη είναι ότι δεν χρειάζεται πανικός, χρειάζεται να έχουμε υψηλό αίσθημα ατομικής ευθύνης. Ύστερα από συνάντηση των αρμόδιων φορέων, η Αντιπεριφέρεια Καβάλας ανακοίνωσε ότι από σήμερα, για λόγους δημόσιας υγείας και αποτροπής της εξάπλωσης του κορονοϊού, εντός των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας και Θάσου, η εξυπηρέτηση των πολιτών από τις υπηρεσίες θα γίνεται τηλεφωνικά ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις. Ή όταν δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά, θα εξυπηρετούνται διαζώσεις μετά από προγραμματισμένη συνάντηση. Η είσοδος θα πραγματοποιείται μόνο από την Οδό Εθνικής Αντίστασης. Για εξεύρεση των πληροφοριών και των email, οι πολίτες μπορούν να μπουν στο site της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Επίσης, για επίγοντα θέματα, οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν με το γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας Κώστα Αντωνιάδη.
Ο αριθμός είναι 2513 5032 65. Οι πολίτες που προσέρχονται στις υπηρεσίες του διοικητηρίου θα τηρούν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα και είναι υποχρεωτική η χρήση της μάσκας.